να ακούσουμε τους φορείς και αν θέλετε την Παρασκευή να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Δεν είναι δυνατόν σήμερα η Βουλή των Ελλήνων να πάρει τέτοιου είδους απόφαση και να έχετε ψηφίσει εσείς αυτή την απόφαση εάν δεν έχετε την πλήρη εικόνα. Και η πλήρης εικόνα είναι, παραδείγματος χάρη, ότι υπάρχουν δήμοι οι οποίοι έχουν επενδύσει τα λεφτά τους με 5,80. 5,80, κύριε συνάδελφε, ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, 7,1 εκατομμύρια ευρώ, τα έχει επενδύσει στην Τράπεζα Πειραιώς μετά από διαγωνισμό με επιτόκιο 5,80. Εάν σπάσει αυτά τα 5,80 σήμερα, κύριε συνάδελφε, καλοπροαίρετα ακούστε με, εάν τα σπάσει αυτά τα 5,80 σήμερα και τα δώσει με 2% επιτόκιο, έχει κάνει ζημιά στους δημότες του και πάει για παράβαση καθήκοντος. Εγώ θέλω απλώς να τον ακούσετε, να ακούσετε την αυτοδιοίκηση και από εκεί και πέρα να ψηφίσετε. Αλλά ό,τι πολύ, κυρία Μπακογιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσετε το... Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπακογιάννη. Έχουνε... Τον κύριο, το λόγο έχει... Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που σας λέω, η ΚΕΔΕ έχει εκπροσώπηση. Έχει εκπροσώπηση. Την επίσημη εκπροσώπηση της ΚΕΔΕ. Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και την επίσημη εκπροσώπηση των περιφερειακών συμβουλίων. Και ταυτίζεται με τον διοικητή σας. Ο κύριος φίλης έχει ζητήσει το λόγο για ένα λεπτό. Λοιπόν, αυτό μπορεί να γίνει, να είναι χρήσιμο για όσους θέλουν. Πραγματικά, σας παρακαλώ, σας δόθηκε ο λόγος, περάσαν και δύο λεπτά. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, δεν διαφοροποιείτε η συζήτησή σας. Μα θα προχωρήσει η συζήτηση επιτέλους. Λοιπόν, ο κύριος φίλης για ένα λεπτό με μια μικρή ανοχή, για να προχωρήσουμε επιτέλους στο πέρας τη συζήτηση για διαδικασία. Και ο κύριος Κουτσούκος από τη Χρυσή Αυγή έχουν ζητήσει για να φτάσουμε σε ένα σημείο να αποφασίσουμε τη διαδικασία και να περάσουμε για συζήτηση. Όλοι κόπτονται για τη συζήτηση, αλλά δεν βλέπω. Παρακαλώ, κύριε φίλη. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Τα δύσκολα τα κληρονομήσαμε. Ένα λεπτό. Λοιπόν, εάν μεταδίδεται η συνεδρίαση αυτή από την τηλεόραση, δείχνει μία βουλή η οποία είναι το λιγότερο αναντίστοιχη προς τις αγωνίες των πολιτών και της κοινωνίας. Και δείχνει και μια υποκριτική πολιτική εκπροσώπηση. Κάποιοι στα τηλεοπτικά κανάλια να περιφέρονται επί μία εβδομάδα και να λένε έρχεται η χρεοκοπία και μόλις η κυβέρνηση αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία, την οποία θα ζητήσουμε και εδώ, να αντιμετωπίσει προβλήματα ταμιακής στενότητος, αρχίζει μια φασαρία ολόκληρη, ως να ήθελαν να ματαιωθεί οποιαδήποτε δυνατότητα εκπλήρωσης των ταμιακών αναγκών της χώρας. Και το θέμα αυτό δεν θα το σχολίαζα, να ολοκληρώσω, εάν δεν είχα και ένα άλλο παράδειγμα. Όταν, κατά την ψήφιση του πρώτου νομοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση, όταν ο κ. Βαρουφάκης έφερε το βράδυ τροπολογία για τη μεταφορά από το του χρυσού σε ένα λογαριασμό να πληρωθούν 555 εκατομμύρια ευρώ αυθημερών την επόμενη το πρωί, όπου το ψήφισαν όλα τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι για να δούμε ποιοι επιδιώκουν ή όχι να εκθέσουν τη χώρα σε μια εικόνα χρεοκοπίας. Δεύτερον, πράγματι... Να ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ τώρα, δεν γίνεται αυτό, κύριε Σταϊκούρα, δηλαδή δεν το περιμένω από εσάς τουλάχιστον. Έχετε άλλο στην κοινοβουλευτική ομάδα που παίζουν αυτό το ρόλο πολύ καλά. Όχι... Αυτό το θέμα για αυτή η τροπολογία μόνο. Δέστε το. Εντάξει. Καλώς. Δεύτερον θέμα. Πράγματι, το να ξεκινάει και η παρούσα Βουλή και η παρούσα κυβέρνηση μια διαδικασία έστω εξαναγκαστική από τις εξελίξεις που μπροστά μας. Προώθηση πράξης νομοθετικού περιεχομένου δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πούμε ότι μας χαροποιεί. Αλλά οι εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας είναι εξελίξεις απροσδόκητες και θέλουμε να ευνηδιαστούμε. Θέλουμε να λάβουμε τα μέτρα μας.
Και απαντώ στο επιχείρημα το οποίο ακούστηκε ότι έτσι κι αλλιώς η πράξη μαζικού περιεχομένου παράγει ένωμα αποτελέσματα. Άρα, τι, γιατί βιάζεστε? Γιατί θέλουμε πολιτικά να θωρακίσουμε τη χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή της διαπραγμάτευσης, ότι είναι αποφασισμένη με την ψήφο της Βουλής και με ευρύτερη συνένεση, όχι μόνο των κυβερνητικών βουλευτών, να δώσει τη μάχη ώστε η χώρα να βγει από αυτή τη δίνη που σας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε φίλη. Θέλω να υπενθυμίσω ότι προηγούμενες πράξεις περιεχομένου σε μια συνεδρία, όχι μόνο σε μια συνεδρία ήρθανε, αλλά υπάρχει και μία τουλάχιστον της ΕΡΤ που δεν πέρασε από τη Βουλή. Και υπάρχουν και άλλες που όχι μόνο περάσαν, αλλά πέρασαν αλλοιωμένες. Ήταν άλλη πράξη το κείμενο της πράξης και άλλη είναι η έγκριση της πράξης αυτής από τη Βουλή. Στη διαδικασία. Ελπίζω δηλαδή να μην δίνουμε μαθήματα αυτοί οι οποίοι κατά σύστημα παραβιάζουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαύρους. Απαντήστε επί του προκειμένου, κύριε Πρόεδρε. Απαντώ. Τώρα. Εμείς δεν μιλήσαμε έτσι. Δεν μιλήσαμε έτσι. Τη διαδικασία κοιτάμε. Όλοι οι φορείς. Λοιπόν, θα μας καταγγέλει τώρα μιλώντας επί της διαδικασίας. Θέλουμε τώρα. Κύριε Λοβέρδο, θέλουμε να μιλήσουμε. Να ακουστεί ο κύριος Φίλης. Θέλουμε να μιλήσουμε. Όλοι οι φορείς. Και όχι όσοι επιλεκτικά σήμερα βρίσκονται εδώ. Ευχαριστούμε, κύριε Φίλη. Με την έννοια αυτή, η πρόταση που άκουσα και νωρίτερα από την κυρία Μπακογιάννη, αύριο ακούγονται οι φορείς, την Παρασκευή οπωσδήποτε ψηφίζει η Βουλή το θέμα της ποινική, μας βρίσκει σύμφωνος. Βλέπετε, όχι, δεν ψηφίζει. Θα πάμε σε κανονική διαδικασία. Δεν αποφασίζεται από την Επιτροπή. Η Ολομέλεια. Η Ολομέλεια προγραμματίζεται από τη διάσκεψη των από τον Πρόεδρο. Δεν αποφασίζει εάν θα είναι Παρασκευή. Επειδή το θέλει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ποιος είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος? Μια πρόταση, κυρία Μπακογιάννη. Θα κάνετε ψηφοφορία. Ερχόμαστε και το βράδυ τη διάσκεψη θα τεθεί το θέμα. Εντάξει.